Είναι ωραίο να αναφέρεσαι στη Θράκη και για τα σημαντικά πράγματα και όχι μόνο για τα προβλήματα. Γι' αυτό ξεκίνησα την προεκλογική μου εκστρατεία από τη Θράκη. Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη. Η λογική μας είναι ότι η περιφέρεια θα σώσει, αν σώσει τη χώρα, και όχι το κέντρο. Από εδώ πρέπει να υπάρξουν εκείνες οι πολιτικές και εκείνη η ανάπτυξη που θα επιτρέψει στη χώρα μας να μην ζει με δανεικά. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα σήμερα. Ανάπτυξη για να μην ζούμε με δανεικά, για να μην είμαστε αναγκασμένοι να σκύβουμε το κεφάλι σε αυτούς που έχουν τα χρήματα. Εσείς στη Θράκη βρήκατε τους κατάλληλους αυτούς ανθρώπους προκειμένου να συμπορευτούν μαζί σας σε αυτό το στόχο που θέτετε. Και ειδικότερα να μιλήσω για τη Ροδόπη. Εμείς ψάχνουμε συνεχώς. Δεν έχουμε, όπως ξέρεις, έτοιμη λύση και δεν έχουμε και μηχανισμούς. Ψάχνουμε ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μας βοηθήσουν. Έχουμε μια διαδικασία αξιολόγησης και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ψηφοδέλτια τέτοια που θα δημιουργούν μια αίσθηση στην κοινωνία ότι επιτέλους υπάρχουν και λύσεις έξω από τους κομματικούς παλιούς μηχανισμούς. Έρχεται το νέο. Έχετε κάτι συγκεκριμένο να μας πείτε για τη Ροδόπη, όσον αφορά την ονομασία? Δεν θέλω να πω ονόματα για να σεβαστώ κι εγώ, όπως όλοι μας, τις διαδικασίες που έχει το κίνημά μας. Οι ανακοινώσεις θα είναι δημόσιες και θα γίνουν στην ερχόμενη εβδομάδα. Τετάρτη με Πέμπτη θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Πάντως θα εκπροσωπηθεί ο Εύρος με καινούριους ανθρώπους, με νέους ανθρώπους, αλλά και με κάποιους ανθρώπους που έχουν μια εμπειρία από την πολιτική και που μπορούν να συνεισφέρουν σε μια θετική κατεύθυνση. Τι τίτλο θα βάζατε στην επόμενη μέρα, στο αύριο, για τη Θράκη? Η Θράκη πρέπει να γίνει δυνατή. Πρέπει να δυναμώσει. Πρέπει να οχυρωθεί. Και ένας τόπος σήμερα οχυρώνεται και δυναμώνει, όχι συζητώντας για την άμυνα, αλλά συζητώντας για την επίθεση στο μέλλον. Δηλαδή, δουλειές. Εάν δεν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μία Θράκη δυνατή, μία Θράκη με ακμάζουσα οικονομική ζωή, μία Θράκη χωρίς πληγές, ποτέ δεν θα είμαστε ήσυχοι. Αυτό θα πρέπει να είναι το μεγάλο μας καθήκον. Αυτή τη στιγμή απειλούνται οι λαοί που είναι φτωχοί και σκυφτοί. Δεν απειλούνται οι λαοί σε σχέση με τα πόσα όπλα έχουν. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα στη νέα Ευρώπη. Να είσαι δυνατός οικονομικά, κοινωνικά και έτσι θα σε υπολογίζουν οι φίλοι σου, αλλά και οι εχθροί σου.